σε μένα συμβασιοποιώ σε 30 μέρες, δηλαδή 2-3 κινήσεις που θα μας πούνε δεσμεύσεις γραπτές. Έχουμε μόνο μία ανακοίνωση του Φώστα που λέει για 60 μέρες της Αχαΐας, την δεύτερη περιφερειακή ενότητα, για 60 ημέρες 2.000 τόνοι. Και σε ερώτημά μας προς τον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο, μετά από 60 μέρες τι θα γίνει να μας πιέσουν πάλι, γιατί έχουμε αυξητική τάση στα σκουπίδια. Δεν είναι ότι μη φύγανε. Ο κύριος Νικολάου είπε και τα εκεί παριστάμενοι ότι, και ο κύριος Καρπής που προμετέχει, ότι μετά θα ανέβουμε στον βουνό μαζί. Μα δεν είναι λύση τώρα αυτή. Να ανέβουμε στον βουνό μαζί. Πρέπει να υπάρχει ο δικός Καρπής. Εμείς έχουμε αλληλεγγύη για τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται εκεί. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι του πύργου δεν καταφέρνουν κάποιες συντονιστικές ούτε των κατοίκων της Δυτικής Αγαλιάς, των ερετών της περιοχής τους που χάσανε παρτολό εκατομμυρίων και κάναν πάρτι και δεν κάναν τίποτα τελικά. Εμείς απόψε το βράδυ, κυρία Μακρύ, 8 ώρα θα συγκεντρωθούμε με όρημα, με όλα τα δεδομένα και θα αποφασίσουμε. Αλλά πάντως τα παπαγαλάκια που λέγανε το πρωί ότι θα πει ο εισαγγελέας, αφού τα ΜΑΤ θα τα πάρτε όλα τα σκουπίδια για κομισμό, ο κ. Κατζηλάμπου το διέμευσε γιατί είναι κυβερνητικός βουλευτής. Προς τον καλύτερο τρόπο. Εμείς απόψε το βράδυ θα αποφασίσουμε. Γι' αυτό το λέω, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσω το οποίο ακούγονται πάρα πολλά, κύριε Μπαρμπούνη, και είναι και κρίσιμες οι ώρες. Κρίσιμες γιατί έχουμε σε εξέλιξη πολλά θέματα και πολλά κεφάλαια. Δεν ξέρω, όλα κάθονται πολλά περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να πάμε λίγο.